Καλησπέρα από το Πολυκλαδικό. Μόλις ξεκίνησα αγώνας ανάμεσα στο Σέρμπολ με τις μαύρες εμφανίσεις και στους drafts με τα κίτρινα για τη Rising League του Τζάμπολ στη ζώνη 19-20 είναι το παιχνίδι. Οι Airball έχουν την πρώτη επίθεση του αγώνα, η μπάλα θα φτάσει στην baseline, ψάχνουν μπάλα στο Ζούλιο προς τα έξω, προς πίσω, κάτω τι χάνεται, η μπάλα θα πάει στους drafts. Για να δούμε πρώτη επίθεση για τους drafts, όλα καθώς έχει την μπάλα στα χέρια του, άλλαξε με το Φλούδα. Απέναντι βλέπει το τουρνίκι, ο Φλούδας τώρα είναι από μέσα απόσταση στην baseline, δεν θα σκοράρει αμυντικό rebound ο Μουμούρης. Στο Κατσόρι πηγαίνει μπάλα, ο Κατσόρης περνάει το κέντρο. Δεν θα σκοράρουν κάτω το καλάθι, έρμπολ επιθετικό rebound και καλάθι με το λαγοπόδι ήταν. Πρώτο καλάθι στο μάτς είναι αυτό, 2-0 το σκορ. Ο Λακαφός έχει την μπάλα μπροστά. Ωραία, ο Καούνης μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ. Μία βολή από τον Καούνι, αλλά θετικό rebound για τους drafts με τον Τουρλούκη. Θα βρει μπάλα στη γωνία. Εκείνος ο Λακαφός αφήνει στο Φλούδο. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Λακαφός. Ο Βελαόρας ήταν ο Καούνι. Σηκώνεται από μέσα απόσταση. Ο Μουμούρης παίρνει το αμυντικό rebound. Κατσόρης κατεβάζει για τους Σέρμπολ. Στην κορυφή θα πάει μπάλα, τώρα στην απέναντι πλευρά είναι ο Ζούλης που ψάχνει να βρει διάδρομο προς τη ρακέτα, δεν θα τα καταφέρει, το τρίποντο είναι άσκοπο από τον Τζάκαλη, αλλά παίρνει επιθετικό ριμπάμ με το λαγοπόδι. Η Airball δεν θα σκοράρει εκείνος, έχει τραυματιστεί ο Ζούλης στο κέντρο της ρακέτας, σηκώνει τελικά πάλι καλά. Θα μπουν οι βολές, ο Καούνης θα μαζέψει το αμυντικό rebound, ο Λακαφός θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Φλούδας στην περιφέρεια βλέπει μπάλα, ξανά στο Φλούδα, χρεώνεται με βήματα χαμένη κατοχή για τους drafts. Μπάλα δίπλα του στον Τσάκαλη, εκείνος ψάχνει το λαγοπόδι στη ρακέτα, έξω μπάλα και πάλι στο Μουμούρι. Ομορφή κίνηση, δεν θα σκοράρει, το 2-1 παραμένει πολύ το κρύο στο Πολυκλαδικό, σίγουρα χρειάζονται χρόνο οι δύο ομάδες για να ζεσταθούν. Δεν θα σκοράρουν οι drafts, αμυντικό rebound με το Μουμούρι. Ζούλης μπαίνει στη ρακέτα, πάρα πολύ ωραία το λαγοπόδι, δεν μπαίνει το καλά, θα πάει στη γραμμή για πολλές ο λαγοπόδις. Δεύτερο φάουλ για τον Καούνι, από ό,τι άκουσα τη γραμματεία, ο λαγοπόδις θα βάλει τώρα την πρώτη βολή, 3-1. Σε
4-1-2 στις δύο οι βολές. Ο Λακαφώση κατεβάζει την ομάδα του. Βλέπει τον Φλούδα ξανά εκείνος ο Λακαφώση. Στο Φλούδα θα πάει μπάλα. Θα χαθεί όμως η κατοχή για τους Drafts. Ο Ζούλης θέλει να βγάλει μπροστά του Σέρμπολ. Μπαίνει στη ρακέτα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Επιθετικό ριμπάνδιο Τσέρμπολ, όχι τελικά ο Τουρλούκης θα το μαζέψει. Θέλει να βρει απέναντι τον Καούνι. Εκείνος ξανά στο Τουρλούκη μπροστά από το κέντρο. Drive από τον Τουρλούκη, το σκοράρι, μπάλα είναι για τους Τσέρμπολ. Κατάφερε την γύρισε ο Λαγοπόδης. Ο Ζούλης μπροστά από το κέντρο, βλέπει τον Κατσόρι. Εκείνος στη baseline ψάχνει τον Μιμούρη, χαμένη κατοχή για τους Τσέρμπολ. Ο Λακαφώση είναι η μπάλα στην περιφέρεια των Drafts. Ο Φλούδας την έχει τώρα, βλέπει τον Τουρλούκη στο πλάι. Θα σηκωθεί για τρεις ο Τουρλούκης. Δεν θα σκοράρει αμυντικό rebound από τον Μουμούρη. Στην απέναντι πλευρά θα βρει τον Τζάγκαλη εκείνος. Λαγοπόδης. Κατσόρης σηκώνεται από μέσα απόσταση το rebound στον Καούνι, όχι χάνεται η κατοχή. Ο Μουμούρης μπαίνει στη ρακέτα, βλέπει στην περιφέρεια τον Κατσόρη. Απέναντι είναι ο Ζούλης, ακόμα 7 δεύτερα για τους Σέρμπολ. Η μπάλα παραμένει δικιά τους με 6 δευτερόλεπτα τώρα. Μουμούρης μπαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπαίνει μπάλα. Δεν καταφέρνει να μαζέψει το rebound η Airball. Η draft τώρα είναι στην επίδεση, 5 και 20 μένουν ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Λακαφώση την μπάλα στα χέρια του. Μπάλα θα πάει απέναντι, ο Τουρλούκης θα την προλάβει έξω και πάλι στο Λακαφώση. Παίρνει φάουλ εκείνος, 5-0-3. Επαναφορά με το Φλούδα για τους Drafts, εκείνος θα βρει το Λακαφώση στην κορυφή. Κίνησε από το Βέλα ώρα, βλέπει τον Τουρλούκη, σηκώνεται άστοχα, αμυντικό ριμπάντο με Μούρης, πραγματί. Και βλέπει το Λαγοπόδη, εκείνος αφήνει στο Ζούλη ακριβώς στο κέντρο, θα περάσει ο Ζούλη στο κέντρο. Ο Μούρης ξανά στο Ζούλη, περνάει προς τα μέσα, σηκώνεται από μέσα απόσταση, δεν σκοράρει, το ριμπάντο πηγαίνει στους Drafts. Ο Λακαφώση θέλει να τους βγάλει μπροστά, βλέπει τον Τουρλούκη, εφηδιασμός για τους Drafts. Δεν θα τελειώσει όμως, αμυντικό rebound ο Τσάκαλης. Και ο Λαγοπόδης με το Μουμούρι είναι δύο μένα στον εφηδιασμό. Σκοράρουν 6-1, 4-15 ακόμα. Για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Λακαφώση να έχει την μπάλα στα χέρια. Στον Τουρλούκη θα δώσει, ξανά στο Λακαφώση πάνω. Ο Φλούδας τώρα ψάχνει τον Τουρλούκη στο πλάι, σηκώνεται για τρεις εκείνος. Rebound ο Ζούλης. Στο Λαγοπόδη πάει μπάλα στην περιφέρεια. Ο Κατσόρης βλέπει τον Ζούλη, σηκώνεται εκείνος για τρεις. Θα προλάβει το rebound, το προλαβαίνει. Σηκώνεται και πάλι για τρεις. Τώρα το rebound στο Λαγοπόδη. Όμορφη κίνηση και σκοράει ο Λαγοπόδης 8-1, 3,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν μείνει πολύ χαμηλά οι Drafts, ο Λακαφώση έχει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει κάποιος να τους ξεκολλήσει στην επίθεση, δεν έχουν σκοράρει ακόμα εντός παιδιάς. Μετά από περίπου 7 λεπτά αγώνα ο Φλούδας τώρα θα πατήσει από τα 2,5 μέτρα. Δεν θα σκοράρει, αμυντικό ριμπάνο ο Λαγοπόδης. Ο Κατσόρης κατεβάζει. Είναι απέναντι πλευρά ο Κατσόρης. Βλέπει τον Ζούλη, εκείνος ψάχνει μπάλα στη ρακέτα στο Μουμούρη. Γυρνάει ο Μουμούρης. Όμορφη προσπάθεια, 10-1.
Λακαφώσεις. Τουρλούκης στο πλάι, βλέπει τον Φλούτα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα για τους drafts των Σιόκη. Νομίζω ότι το ξέρω, έτσι είναι το Σιόκη. Αλλαγές για τους drafts. Απέναντι πλευρά, βλέπει μπάλα στην περιφέρεια στο Τζάκαλη, εκείνο στο Μουμούρι, ξανά στο Τζάκαλη θα πάει μπάλα. Τώρα ο Λαγοπόδης βλέπει ωραία τον Κατσόρι, παίρνει στη ρακέτα, εκείνος παίρνει φάουλα τον Σιόκη, θα πάει στη γραμμή για βολές, 2-18 για το τέλος της περίοδου. Έχει 11-1 το σκορ. Το Λακαφώς κατεβάζει. Ωραία η μπάλα πάει στη baseline. Θα κρατήσουν κατοχή οι drafts. Ο Τάγαρης βρήκε μπάλα στην περιφέρεια. Το σύντ ήταν άστοχο όμως. Κατσόρης κάνει τη διείσδυση, κλέβουν οι drafts, ωραία άμυνα με τον Σιόκη. Ο Τάγαρης προσπαθεί να περάσει στο κέντρο, η μπάλα φτάνει στο Βελαόρα, θα περάσουν τελικά οι drafts στο κέντρο. Η πάσα του Λακαφώς θα κοπεί η κατοχή δική τους από την baseline. 1-37 για να τελειώσει η περίοδος, 11-1 είναι το σκορ. Ακόμα δεν έχουν σκοράρει τους τελειάς οι drafts. Ο Λακαφώς παίρνει την μπάλα από την επαναφορά, βλέπει τον Τάγαρη στην περιφέρεια. Καλή άμυνα από τον Ζούλη που θα κλέψει. Ο Κατσόρης στην απέναντι πλευρά βλέπει τον Τζάκαλη. Λαγοπόδης από μέση απόσταση, όχι το rebound στους drafts. Ο Λακαφώς θα βγάλει την ομάδα του μπροστά, βλέπει τον Τάγαρη στο πλάι. Εκείνο στη ρακέτα στο Σιόκη που όμως θα κάνει βήματα στην υποδοχή της μπάλας πριν την πρώτη τρίπλα και η κατοχή θα γυρίσει και πάλι στους Σέρμπολ. 1-0-6 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Σέρμπολ έχουν ένα διψήφιο προβάδισμα στο 11-1 αυτή τη στιγμή και ο Κατσόρης κατεβάζει για την ομάδα του. Αφήνει στο Ζούλη. Εκείνος βλέπει το Λαγοπόδη στο πλάι, 50 δεύτερα ακόμα, ο Τσάκαλης είναι στην κορυφή. Όμορφη κίνηση, δεν σκοράρει, ο ίδιος ο επιθετικό rebound, 13-1. 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Ο Τάγαρης έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει το Λακαφώση ξανά στο Τάγαρη. Η μπάλα ψάχνει τη διείσδυση, θα κλέψουν και πάλι η Airball. Φάουλ που θα κερδίσει ο Ζούλης. Μουσική 24 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο περίοδο, όλα είναι δικά τους. Μας κοιτάμε ακριβώς 24 δευτερόλεπτα. Ο Ζούλης έχει την μπάλα στην περιφέρεια, ψάχνει να διεισδύσει, έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι drafts, σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound ο Σιόκης, 7-6, ψάχνουν μπροστά μπάλα, πάρα πολύ ωραία τρέχουν το γήπεδο οι drafts και σκοράρουν στην εκπνοή της περιόδου, 13-3. Γυρίσαμε στο πολυκλαδικό δεύτερο δεκάλεπτο, 13-3 είναι το σκορ. Οι drafts σκοράραν στο τελευταίο δευτερόλεπτο της πρώτης περίοδου, το πρώτο σε εντός παιδιάς καλάφι, πολύ όμορφος εφηδιασμός πάντως. Και τώρα να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν σε κίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα πηγαίνει στον Κατσιμίδου, από εκεί στην περιφέρεια θα πάει στον Πέτρου. Το σουτάκι είναι άστοχο, αμυντικό rebound ο Ζούλης. Παραμένει κατοχή για τον Σέρμπολ. Οι drafts είναι στην επίθεση. Ο
Ζαχαρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει στη γωνία πάσα. Ο Πέτρου είναι εκεί, μπάλα στο Καούνι. Πρέπει να προσέξει ο Καούνις, είναι με δύο φάουλ. Γυρνάει στη ρακέτα άστοχα. Φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τους Drafts. Από τον Κατσιμίγκο συγκεκριμένα η κατοχή θα πάει στο Σέρμπολ και πάλι το 13-3 παραμένει και ο Κατσόρης κατεβάζει. Περνάει το κέντρο του γήπεδο ο Κατσόρης. Στο πλάι θα πάει μπάλα στο Τζάκαλη. Ο Ζούλης είναι στην κορυφή της ομάδας του. Ψάχνει τη δίσδυση, σηκώνεται, σκοράρει, ωραία προσπάθεια, 15-3. Ζαχαρόπουλος. Θέλει να βρει πάσα απέναντι, δεν συνεργάστηκαν καλά. Με τον Κατσιμίγκο χαμένη κατοχή για τους Drafts. Και ο Κατσόρης θα κατεβάσει για την ομάδα του. Στην baseline πάει πάρα στον Καραχρίστο, ξανά στον Κατσόρη, θα χαθεί η κατοχή. Κλέβουν οι Drafts. Βγαίνει στον εθνιδιασμό, φάουλ. Αντιαθλητικό από τον Ζούλη. Στη γραμμή των πολλών θα πάνε οι Drafts με τον Πέτρου. Πολύ εύστοχη, 15-4 είναι το σκορ. Και επαναφορά στο Ζαχαρόπουλο, εκείνος θα βρει τον Πέτρο και πάλι, ξανά Ζαχαρόπουλος, στη ρακέτα θα πάει πάλι στον Κατσιμίγκο. Ψάχνει μπάλα απέναντι, κλέβει ο Τσάκαλης, φάουλα τον Κατσιμίγκο. Μια μπάλα για το Σέρμπολ λοιπόν, μετά από ένα αμφίλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Ο Κατσόρης βλέπει τον Ζούλη. Βήματα, χαμένη κατοχή. Ο Ζαχαρόπουλος κατεβάζει για την ομάδα του, βλέπει τον Πέτρου δίπλα του, θα χαθεί η μπάλα, κλέβει ο Ζούλης. Θα πάρει και την μπάλα από τον Καραχρίστο, θα βγάλει μπροστά του Σέρμπολ. Ωραία βλέπει τον Κατσόρη, σηκώνεται εκείνος άστοχα, αμυντικό το rebound για τους Drafts. Και ο Ζαχαρόπουλος θα κατεβάσει την ομάδα του. Στην απέναντι πλευρά θα βρει πάσα. Στην περιφέρεια είναι ο Πέτρου τώρα. Ψάχνει τον drive. Σηκώνεται άστοχα. Rebound για τους Airball με τον Καραχρίστο. Στο Ζούλη θα πάει πάνω από τον Τζάκαλη. Θα το κλέψει ο Πέτρου όμως. Και ο Ζαχαρόπουλος θα κατεβάσει. Περνάει, παίρνει φάουλ από τον Καραχρίστο. Ζαχαρόπουλο πηγαίνει μπάλα, εκείνος στην περιφέρεια αφήνει στο Σαγαγιάννη. Απέναντι είναι ο Πέτρου που προστιείται στο τρίποντο, βλέπει τον Καούνι. 5 δεύτερα έχουν οι Drafts. Στο Ζαχαρόπουλο πάει μπάλα, θα σηκωθεί, δεν θα γράψει, ριμπάντου τον ίδιο όμως και θα πάρει φάουλ. Θα δω στα συνό νομίζω το φάουλ. Και από το Ζαχαρόπουλο 15-5. Μουμούρης, Ζούλης και Καραχρίστο στη ρακέτα, σηκώνεται, δεν σκοράρει, μπάλα είναι έξω για τους Drafts.
Ο Λακαφός θα λέει στον Πέτρου. 6-31 για να τελειώσει το ημίχρονο. 15-5 είναι το σκορ. Ο Ζαχαρόπουλος κατεβάζει για την ομάδα. Το βλέπει ο Λακαφός στο πλάι εκείνο στον Καούνι. Ξανά στο Λακαφός ο Καούνις. Μπαίνει προς τα μέσα, σπάει στην περιφέρεια. Ο Ζαχαρόπουλος δεν θα κάνει καλή πάσα. Κλέβουν οι Έρμπολο Μουμούρι στους γκάρτς μπροστά. Πάει μέχρι το lay-up και τελειώνει 17-5. Και ο Ζαχαρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Λακαφώση. Στην κορυφή είναι ο Ζαχαρόπουλος και πάλι στο πλάι. Ο Λακαφώση θα σηκωθεί για 3. Ναι, 17-8. Ζούλης. Τζάκαλη πηγαίνει μπάλα στην περιφέρεια για τον Σέρμπολ. Εκείνος αφήνει και πάλι στο Ζούλη. Ο Καραχρήστος σηκώνεται άστοχα. Αμυντικό το rebound για τους Γκράφτς. Αλλά δεν θα κάνουν καλή πέσα με τον Ζαχαρόπουλο. Χάνεται η κατοχή. Ο Καραχρήστος αφήνει στο Τζάκαλη. Εκείνος είναι στην περιφέρεια. Βλέπει πάση στο πλάι στο Μουμούρι. Ψάχνει τη διείσδυση. Βλέπει κάτω από τη ρακέτα. Πάσα 3 δευτερόλεπτα που χρειάζεται το Καραχρήστος, 5 και 10 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 17-8 είναι το παιχνίδι. Και οι Drafts έχουν και πάλι την μπάλα στα χέρια τους. Ο Λακαφός επαναφέρει στο Ζαχαρόπουλο. Εκείνος είναι με την μπάλα στην κορυφή της επίθεσης ομάδας του. Πολύ ωραία βλέπεις. Πάσα δίπλα στον Τάγαρη, ο Τάγαρης θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Δεύτερο πεντάλεπτο έχουμε γυρίσει πλέον. Ο Τάγαρες είναι στη γραμμή. Δεν θα μπουν οι βολές. Το 17-8 παραμένει. Ο Ζούλης μαζεύει την μπάλα. Βγάζει μπροστά την ομάδα του. Βλέπει το Μουμούρι ξανά στο Ζούλη. Δεν θα τελειώσει καλά. Αμυντικό rebound για τους Drafts. Με το Λακαφώση θα κλέψει όμως ο Ζούλης. Μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στο πλάι. Παλεύουν να κλέψουν οι Drafts. Δεν θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν τελικά. Όχι, δεν θα τα καταφέρουν. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζούλη μπροστά το κέντρο, σηκώνεται από την περιφέρεια, rebound ο Καούνης. Βλέπει το Σακαγιάννη ξανά στο Καούνη μπάλα. Και ο Ζαχαρόπουλος θα περάσει από το κέντρο. Στη ρακέτα όμορφα η πάσα του, ο Τάγαρης δεν θα σκοράρει. Ο Μουμούρης μαζεύει. Και έχουμε τζάβολ. Βελάκι λοιπόν. Η μπάλα είναι για τους Σέρμπολ αφού την πρώτη επίθεση της δεύτερης την είχαν οι Drafts. 4 και 13 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 17-8 είναι το σκορ. Ο Μουμούρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ζούλης τώρα. Ψάχνει να διεισδύσει, κλείνεται, σπάει στο πλάι. Το σουτάκι από τον Καραχρήστο είναι άστοχο. Γαούνης μαζεύει. Βλέπει τον Τάγαρη. Ζαχαρόπουλος θα πατήσει για 3 transition. Δεν σκοράρει. Η μπάλα είναι για το Σέρμπολ. Time out. Γυρίσαν το time out. Οι Έρμπολ έχουν την μπάλα. Ο Τατσόρης κατεβάζει για την ομάδα του. Γίνεται στην περιφέρεια. Βλέπει πάσα δίπλα στο Μουμούρι. Εκείνο στο πλάι θα βρει το λαγοπόδι. Ξανά στην περιφέρεια η μπάλα, ο Μουμούρης είναι τώρα στην κορυφή. Ψάχνει να διεισδύσει, πάει στο Λαγοπόδη. Τελειώνει η επίθεση για του Σέρμπολ. Δεν σκοράρει ο Λαγοπόδη, αμυντικό ριμπάνο ο Ζαχαρόπουλος. Στο Λακαφώση πάει η μπάλα. Εκείνο θα σπάσει στο πλάι. Τεχνική ποινή είναι αυτό που έκανε ο Κατσόρης. Μια βολή για του
drafts και μετά φαντάζομαι βελάκι. Απόσταση, δεν σκοράρει, η μπάλα είναι έξω για τους drafts, έτσι. Βελαόρας. Χάνεται η κατοχή για τους drafts. Ο Πατσόρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Στασινός βλέπει το Μουμούρι, παίρνει φάουλ εκείνος από τον Σαχαρόπουλο. 2 και 34 για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Το σκόρ είναι στο 17, αυτό εδώ για διακύβα. Ο Μουμούρις θα επαναφέρει για την ομάδα του. Κάνει βήματα. Στην επαναφορά γιατί πήγαινε δεξιά-αριστερά, απαγορεύεται αυτό ουσιαστικά. Καταφρόσεις. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα φτάνει στη ρακέτα, ο Σιώκη σηκώνεται άστοχα, με την κόρη μπάνω το Κατσόρης. Βλέπει το Μουμούρι. Εκείνος θέλει να παίξει με τον Καραχρίστο, η κατοχή παραμένει στο Σερβόλι. Όχι, χάνεται τελικά. Νομίζω είναι ξανά από εδώ, ρε. Καχαρόπουλος. 2 και 3 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Στο Βελαόρα πάει μπάλα, σηκώνεται από το πλάι, επιθετικό rebound, δεν σκοράρουν ούτε τώρα οι Crafts. Με τον Τάγαρ ήταν το σούτος, θα σηκώσουμε τώρα μπροστά. Ο Λαγοπόδης βλέπει στην απέναντι πλευρά, πάσα στο Μουμούρι, ξανά έξω στο Λαγοπόδη. Μουμούρι σηκώνεται, δεν θα γράψει, rebound ο Σιώκης. Και ο Σαχαρόπουλος κατεβάζει 1 και 32 ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Στο Λακαφώση στην baseline. Σηκώνει ο εκείνος καλάθι 17-10, 1 και 25. Και ο Κατσόρης κατεβάζει για την ομάδα του. Μπροστά από το κέντρο. Μουμούρης. Λαγοπόδη. Ακόμα 5 δεύτερα για το Σέρμπολ. Μπαίνει στη ρακέτα ο Λαγοπόδης. Δύσκολη προσπάθεια, όμορφο καλάθι. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, 19-10. Μπροστά η μπάλα στον Τάγαρη για τους drafts. Θα του γλιστρήσει από τα χέρια ο Λαγοπόδης. Θα τη μαζέψει και θα πάρει και φάουλα τον Τάγαρη. Αυτό ήταν το τέταρτο για τους drafts που συμπληρώνουν. Έχουν συμπληρώσει και οι Έρμπολ. Οπότε στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα ότι φάουλ γίνεται βολές. Ο Ζούλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει να διουγγίσει, κλείνεται, έχουμε διακοπή γιατί έχει χτυπήσει ο Καραχρίστος. Φάουλ για τον Τάγαρη ήταν αυτό, βολές. Στις 10, 37 δευτερόλεπτα ακόμα.
Λακαφώση σηκώνεται για τρεις, όχι επιθετικό το rebound για τους drafts, η μπάλα έξω, ο Ζαχαρόπουλος θα ανοίξει την περιφέρεια. Ξανά στο Λακαφώση, θέλει να διεισδύσει, πάει στο Ζαχαρόπουλος, σηκώνεται για τρεις. Αμυντικό το rebound με το Λαγοπόδι, ακόμα 17 δευτερόλεπτα ο Σούλης μπροστά. Βλέπει τον Μουμούρη στην περιφέρεια. Ξανά στο Ζούλη, σηκώνεται, δεν σκοράρει. Αμυντικό rebound ο Ζαχαρόπουλος, βλέπει. Ο Μουμούρη σηκώνεται στην εκνοή, αυτό είναι. Ξανά στο πολυκλαδικό. 20-10 είναι το σκορ μετά την... το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στους drafts και στους airball. Η airball είναι μπροστά με την ψήφια διαφορά. Θα κλέψουν και την μπάλα τώρα με το Ζούλη. Θέλω να βγουν σε ένα εφηδιασμό. Αλλάζει με τον Τζάκαλη. Ο Τζάκαλη θα τον ξαναβρει. Θα κλέψει ο Βελαόρας. Ο Ζαχαρόπουλος θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Βλέπει το Βελαόρα στη ρακέτα. Εκείνος παίρνει φάουλ από το Λαγοπόδι που λογικά κλείται στην ομάδα από δύο πόντους εδώ πέρα. Με αυτό το φάουλ. Επαναφορά του Βελαόρα στο Ζαχαρόπουλο, στην περιφέρεια είναι ο Τουρλούκης, ο Φλούδας είναι απέναντι, Καούνης. Δεν είναι καλή η πάσα του για τον Τουρλούκη, χάνεται η κατοχή για τους Drafts. Η μπάλα γυρνά και πάλι στο Σέρμπολ. Ο Κατσόρης κατεβάζει. Στην περιφέρεια είναι ο Ζούλης. Στη ρακέτα ο Μουμούρης, πολύ όμορφη προσπάθεια, καλάφτη, 22-10. Και ο Ζαχαρόπουλος είναι με την μπάλα στα χέρια του για τους drafts. Περνάει το κέντρο και οργανώνει για την ομάδα του. Ψάχνει τον Καούνι, θα κλέψουν οι airball. Θέλουν να βγουν σε εφηδιασμό με τον Κατσόρι, θα γυρίσουν οι drafts, οπότε θα πάνε απέναντι σε κανονική άμυνα. Στο Ζούλι η μπάλα, σηκώνεται. Δεν σκοράρει, επιθετικό το rebound για τους drafts. Υγεία. Λοιπόν, οι airball έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Ο Λαγοπόδης θα κάνει βήματα όμως. Με κέρασε ο Νίκος από τους airball γιατί μόλις γέννησε η γυναίκα του. Οπότε, γι' αυτό έκανα τη διακοπή στα αναμετάδοση. Το γλυκό είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Τουρλούκης θέλει να βρει μπάλα στη ρακέτα. Καλή άμυνα από τους airball. Ο Μουμούρης θα φύγει προς τα μπροστά. Ψάχνει να βρει τη δίσδυση, όμορφη κίνηση, δεν σκοράρει το rebound σε ποιον στους drafts με τον Τουρλούκη. Ο Ζαχαρόπουλος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του, Φλούδας. Ζαχαρόπουλος, Τουρλούκης, ξανά στο Ζαχαρόπουλο. Εκείνος απέναντι θα βρει μπάλα στο Φλούδα, τελειώνει η επίθεση των drafts. Ο Φλούδας πέφτει τον Καούνι, κόβουν οι airball. 3 δεύτερα έχουν οι drafts για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. 7:53 για να τελειώσει την τρίτη περίοδος. 22-10 είναι το σκορ. Το σουτάκι είναι άστοχο, ο Μουμούρης μαζεύει το αμυντικό rebound. Και ο Κατσόρης κατεβάζει. Ο Λαγοπόλης θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Ζαχαρόπουλος. Θα χαθεί η μπάλα και πάλι για τους drafts. Ο Λαγοπόλης θέλει να βγάλει μπροστά του σέρμπολ. Κλείνεται, σηκώνεται, δεν σκοράρει. Rebound ο ίδιος. Ούτε τώρα μαζεύουν οι drafts τελικά και ο Ζαχαρόπουλος θα κατεβάσει. Βλέπει τον Τουρλούκη στην απέναντι πλευρά, εκείνος απέναντι στον Καούνι. 7 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο, ο Καούνις βλέπει τη ρακέτα το Βελαόρα, σηκώνει το Βελαόρα, καλά από 24-12. Και ο Κατσόρης έχει την μπάλα στα χέρια του για το σέρβολ. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Ψάχνει να διεισδύσει, πάει στο πλάι στο Μουμούρι. Στην κορυφή είναι ο Λαγοπόλης, θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα μπει μπάλα, προλαβαίνουν οι έρμποι το rebound με τον Κατσόρη που θα πάρει και φάουλ από τον Ζαχαρόπουλο. Άμυνα εδώ.
χάνεται. Η μπάλα δεν χάνεται, η μπάλα είναι έξω από χέρια παίχτη των drafts. Παραμένει στους Airball που έχουν 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Δεν σκοράρει ο Τσάκαλης. Επιθετικό rebound ο Κατσόρης. Στην κορυφή πάει η μπάλα, στη ρακέτα τώρα όμορφα γυρνάει ο Καραχρήστης και σκοράρει. 26-12 μετά από 4 λεπτά. Ο Φλούδας έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει τον Ζαχαρόπουλο, σηκώνεται για 3 εκείνος. Παλεύει ο Τουρλούκης για το rebound, την μπάλα είναι έξω για τους Ερμπολούμους. Ο Κατσόρης φτιάχνει τη δίσθηση, πάει στο πλάι στον Ζούλη. Εκείνος θέλει να βρει μπάλα απέναντι, θα κλέψει ο Φλούδας. Βλέπει τον Τουρλούκη, θέλει να βγάλει χρειασμό του Λούκης. Στο Βελαόρα, τρομερή πάσα, κόβει όμως φοβερά ο Μουμούρης. Στη ρακέτα μαζεύει το θετικό rebound ο Βελαόρας, μπάλα έξω. Ζαχαρόπουλος ξανά στο Βελαόρα στη ρακέτα, η μπάλα μένει στους drafts νομίζω, έτσι είναι. Φλούδας θα σηκωθεί. Ζούλης απέναντι βλέπει τον Τζάκαλη. Κόβεται εκείνος από τον Καούνι. Μαζί το Ζαχαρόπουλος φάουλ. Μαζί το rebound και παίρνει φάουλ. Ζαχαρόπουλος θα επαναφέρει στο Σακαγιάννη. Στη ρακέτα στο Βελαόρα πάει μπάλα, σηκώνει το Βελαόρας. Στο rebound πηγαίνει στο Μουμούρι, όχι από τα χέρια του Μουμούρι βγαίνει μπάλα έξω. Άλλη μια αλλαγή για τους drafts. Ο Πέτρου έχει την μπάλα στην κορυφή, σηκώνεται για τρεις, δεν γράφει rebound ο Μουμούρης. Ο Κατσόρης κατεβάζει 4 και 20 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδο, στο 26-12 είναι το σκόρ, η μπάλα στην κορυφή στο Ζούλη. Τώρα θέλει να μπει προς τα μέσα, εκείνος πάει στον Κατσόρη, κλείνεται στην baseline, βλέπει και πάλι το Ζούλη, τελειώνει η επίθεση. Τον Airball σηκώνει το Ζούλης, προλαβαίνει το χρόνο και στην πνοή. Σκοράρουν οι Airball με τον Καραχρήστο, αν είναι καλά. Δεν είδα τον Καραχρήστο σε Βατσόρης, για να πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ο Καραχρήστος. Ο Ζαχαρόπουλος θέλει να βρει τον Πέτρο στην baseline. Εκείνος θα του ξαναβγάλει έξω την μπάλα. Ξανά αλλάζουν μεταξύ τους. Το σουτάκι είναι άστοχο για τους drafts. Ο Ζαχαρόπουλος επιθετικό rebound, βγάζει προς τα έξω, κλείνει ο Κατσόρης. 3 και 35 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Κατσόρης κατεβάζει για την ομάδα του. Βλέπει στην απέναντι πλευρά το Τζάκαλη. Ξανά έξω η μπάλα στον Κατσόρη. Προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση. Μαζεύει ο Καούνης αμυντικό rebound. Και βλέπει τον Ζαχαρόπουλο. 3 και 12 ακόμα. Πέτρου στο πλάι, μπάλα στο Σακαγιάννη. Καούνης βλέπει τον Πέτρου στη ρακέτα, γυρνάει εκείνος, δεν σκοράρει. Αμυντικό rebound ο Μουμούρης. 2 και 55 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το μάτς είναι στο 28-12. Έχουν πάρει μόλις 2 πόντους οι drafts πάλι στην τρίτη περίοδο. Ο Ζούλης κλείνεται, θέλει να βρει μπάλα προς τον Κατσόρη στο πλάι. Η κατοχή μένει στους Airball, αλλά έχουν 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Ζούλης σηκώνεται από την κορυφή, παίρνει φάουλ στο σούτ από τον Ζαχαρόπουλο. Οπότε
θα πάει στη γραμμή για τρεις βολές. Ζούλης 2 και 33 για να τελειώσει η περίοδος. Η πρώτη είναι εξτρική. Δύο στις τρεις από το Ζούλη, μαζεύει ο Πέτρου αμυντικό rebound, 30-12 είναι το σκορ. Ο Πέτρου βλέπει τον Τουρλούκη στο πλάι, πάλι ο Ζαχαρόπουλο, εκείνος και πάλι στον Τουρλούκη, μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται, 30-14, όμορφη προσπάθεια τον Τουρλούκη και ο Κατσόρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει στο πλάι τον Τζάκαλη, εκείνος αφήνει στον Στασινό, κάνει βήματα, Στασινός χαμένη κατοχή. Ζαχαρόπουλος στην κορυφή, ο Σακαγιάννης, θα κλέψει ο Ζούλης, θα φύγει στον εμβλιασμό, 2-1 είναι. Βλέπει ωραία δίπλα τον Κατσόρη, εκείνος δεν σκοράρει. Το rebound πηγαίνει στο Σακαγιάννη και ο Ζαχαρόπουλος θα βγάλει την ομάδα του μπροστά. Βλέπει στο πλάι, πάσα στον Πέτρου, ξανά ο Ζαχαρόπουλος στην περιφέρεια, Πέτρου στη γωνία. Όμορφα βλέπει το Σιόκι. Τελειώνει η επίθεση των Drafts. 1-32. Κατσόρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Ζούλη. Εκείνος θα πατήσει για τρεις. Δεν θα γράψει. 33-14. 1 και 10 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Πέτρος θέλει να βρει μπάλα προς τα μέσα. Έχουμε πόδια από τον Τζάκαλη. Η κατοχή παραμένει στους Drafts. Η επαναφορά θα πάει από το πλάι. Ο Σακαγιάννης βλέπει τον Ζαχαρόπουλο. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Drive από τον Ζαχαρόπουλο. Κρατάει την πάλα και θα σηκωθεί άστοχα. Αμυντικό το rebound με το Στασινό που βλέπει το Ζούλη. Ξανά ψάχνει εκείνο στο Στασινό. Περνάνε το κέντρο η airball, αλλά θα κλέψει ο Πέτρου την πάσα του Τσάκαλη. Στη συνέχεια ο Ζαχαρόπουλος βλέπει στη γωνία του Τουρλούκη. Ο Τουρλούκης θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα γράψει ο Ζούλης το rebound, 30 δεύτερα ακόμα. Έχουμε διακοπή γιατί δεν καταλάβω. Α, γλίστρα γύμπαλε. Ο Ζούλης κατεβάζει για το σέρμπολ. Ακόμα 25 δευτερόλεπτα. Το σουτάκι από την baseline είναι εύστοχο για τον Τζάκαλη. 35-14, 15 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Ζαχαρόπουλος κατεβάζει. 7 δεύτερα ακόμα, βλέπει το Σακαγιάννη, εκείνος ο Σιόκη στη γωνία, η μπάλα, ο Πέτρος σηκώνεται για 3, ο Τουρλούκης rebound και καλά στις τεχνοείς. Για το δεκάλεπτο στο πολυκλαδικό, 35-16 είναι το σκορ. Ο Μουμούρης έχει την μπάλα στα χέρια του για το σέρμπολ που η λογική λέει ότι έχουν καθαρίσει τον αγώνα. Δεν είναι μόνο οι 19 από τις διαφοράς, είναι κυρίως ότι οι 19 από ό,τι είναι περισσότεροι από όσοι έχουν βάλει draft στα 3 δεκάλεπτα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν μια τρομερή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται σήμερα οι draft στην τέταρτη περίοδο για να πάρουν αυτόν τον αγώνα. Το σουτάκι από τον Κατσόρη είναι εύστοχο, 37-16. Τουρλούκης. Φλούντας. Βλέπει στο πλάι πάσα, ο Τάχαρης σηκώνεται για 2, το rebound πηγαίνει στους Drafts. Ο Φλούντας είναι στην περιφέρεια με την μπάλα. Σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Ζούλης rebound. Απέναντι πλευρά βγάζει το σέρμπολ, φτάνει μέχρι τη διείσδυση, ο Φλούδας θα μαζέψει την μπάλα.
Θα κατεβάσει κιόλας. Στο βλάι βλέπει μπάλα. Στη ρακέτα τώρα παίρνει φάουλο το Λαούρας. Γύρισαμε από το time out. Η επαναφορά πάει στο Φλούδα. Φλούδα σκοράρει 37-18. Ο Στασινός βλέπει τον Ζούλη στην κορυφή για τον Σέρμπολ. Εκείνος θα βρει και πάλι στο Στασινό. Κατσόρης είναι στο πλάι. Σηκώνεται για δύο. Άστοχα μαζεύει ο Φλούδας. Θα κατεβάσει κιόλας ο Φλούδας. Ήταν στην απέναντι πλευρά. Βλέπει τον Τάγαρη δίπλα του. Εκείνος επιχειρεί τη διείσδυση. Όμορφη προσπάθεια. 37-20. Στους 17 το παιχνίδι με τον Κατσόρη να κατεβάσει. Περνάει το κέντρο για του Σέρμπολ. Στασινός βλέπει το Ζούλη στην κορυφή. Εκείνος το Μουμούρι. Γυρνάει στη ρακέτα. Μουμούρις κάνει βήματα. Χαμένη κατοχή για τους Σέρμπολ. Εμπάλα και πάλι στους ντραφτς. Ο Φλούδας έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Βελαόρα. Εκείνος ψάχνει τον Κουρλούκ στην baseline. Το έχει καταλάβει ο Λαγοπόδης. Βλέπει τον Ζούλη, ο Ζούλης θα κατεβάσει για την ομάδα του. Τριπλάρι στην απέναντι πλευρά, βλέπει τον Στασινό, εκείνο στο Μουμούρι, γυρνάει στη ρακέτα Μουμούρι, άστοχα, Λαγοπόδη στο rebound, δεν έρχεται το καλάφι, μαζεύουν οι drafts και κέρδισε τον βιασμό με τον Τάγαρη. Μετά το rebound του Κατσιμίκου που παλεύει να πάρει άλλο ένα, τώρα θα τα καταφέρει, θα γυρίσει απίστευτο καλάθι για τους drafts. 37-22. Time out. Γυρίσαμε από το time out. Ο Κατσόρης κατεβάζει για το Σέρμπολ, το σύν 21 και γίνει σύν 15. Τσάκαλης έχει την μπάλα, σηκώνεται για τρεις από την περιφέρεια, άστοχα, επιθετικό rebound ο Στασινός. Βλέπει δίπλα του το Ζούλη. Η ρακέτα η μπάλα λέει έχει πατήσει γραμμή. Η airball χάνεται η κατοχή. Λούδας. Στον Τάγαρη. Δίσδυση εκείνος κλείνεται, σπάει στο Φλούδα, σηκώνεται από μέση απόσταση, γράφει 37-24. Κατσόρης. Τσάκαλης, ξανά στο Κατσόρη, εκείνος θέλει να βρει κάνα την baseline, θα κλέψει ο Τουρλούκης, θέλει να βρει τον Τάγαρη μπροστά, θα κλέψει όμως και η airball. Ζούλης. Μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στον Στασινό, σηκώνεται εκείνος άστοχα, μαζεύει ο Φλούδας την μπάλα και θα βγάλει την ομάδα μπροστά. Ωραία, θα βρει πάσα δίπλα. Τουρλούκης, Τάγαρης για τρεις, όχι. Η κατοχή, η μπάλα πηγαίνει στους airball και πάλι. Τον Καραχρήστο να μπαίνει στον αγώνα, 5-36 για να τελειώσει η αναμέτρηση, 37-24. Κατσόρης. Τσάκαλης. Ζούλης. Ψάχνει την διείσδυση, έχει χτυπήσει ο Τσάκαλης στην περιφέρεια. Η μπάλα μένει πάντως στο Σέρμπολ. Ο Κατσόρης σηκώνεται από μέση απόσταση, αμυντικό rebound, όχι επιθετικό με το λαγοπόδι, βάζει χέρια του Ρουλούκης, μένει κατοχή στο Σέρμπολ και πάλι τελικά είναι ok ο Τσάκαλης, στα δάχτυλα έχει χτυπήσει στην προηγούμενη φάση, ο Ζούλης είναι, βλέπει τώρα τον Τσάκαλη.
την ώρα που γυρίσαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου, πόδια από τον Ντάγαρη νομίζω, η κατοχή θα μείνει στους Airball. Baseline, η επαναφορά με το Ζούλη στην περιφέρεια είναι ο Λαγοκόμης. Τρίποντο από το Ζούλη, άστοχο, θετικό rebound. Τελειώνει η επίθεση των Airball, στεκνοεί ο Κατζόρης, βρίσκει στεφανή μπάλα, το rebound όμως πηγαίνει στο Βελαόρα. Εκείνος θα βρει τον Τάγαρη, θα περάσει το κέντρο η Drafts. Ωραία πάσα στην baseline στον Πέτρου, σηκώνει το σκοράρι 37-26. Από τους 21 στους 11 ρίχνουν στο μισό τη διαφορά οι Drafts. 4 και 25 για να τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Το Κατσόρις έχει πάρα στα χωριά του. Ο Τσάκαλης είναι στην κορυφή, θα βρει τον Καραχρίστο. Εκείνος το Ζούλη, σηκώνει το Ζούλη σάστοχα, μαζεύει ο Χρούπας. Θα του κλέψει ένα κοπό της όμως. Αφήνει στον Καραχρίστο, ξανά Λαγοπόδης. Κρατάει την μπάλα στην περιφέρεια, βλέπει τον Τζάκαλη στην απέναντι πλευρά, θα σηκωθεί για τρεις. Το rebound ο Λαγοπόδης και πάλι θα πάρει foul στην baseline. 3:47 για να τελειώσει ο αγώνας. Κάνουν 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα επίδεση. Η Airball, άμα βάλουμε και το διάστημα μέχρι να ξανακλέψει την μπάλα Λαγοκόδης μέσα σε αυτό. Για να προτιμάτε, δεν έχει πέρασει η μπάλα το κέντρο για ένα λεπτό και 21. Κάντα αυτό 26 η πρώτη βολή. 39-26 η δεύτερη. Και 40 ακόμα ο Πλούδας έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει στην κορυφή πάσα ο Τάγαρη στην εκεί. Ψάχνει την πίστηση, όμορφη κίνηση. Δεν θα σκοράρει όμως, το rebound πηγαίνει στους Airball και foul που θα πάρει ο Καραχρίστος. Ανέμακτα αναπτούν και πάλι την κατοχή. Ο Ζούλης ψάχνει μπάλα απέναντι, μπάλα θα φτάσει στον Κατσόρη. Παίρνει φάουλ εκείνος από τον Πέτρου. Λαγοπόδης παίρνει στην ρακέτα, σηκώνεται καλάθι και φάουλ. 41-26. Time out. Μέσα και πολύ από το Λαγοπόδη, 42-26. Από το σύν 11 στο σύν 16 οι Airball που παίρνουν ανάσα πάλι και σταματούν την αντεπίθεση των Drafts. Στη γωνία πάει μπάλα, ο Ζαχαρόπουλος σηκώνεται για 3 στο rebound ο Ζούλης. Θέλει να βρει ωραία μπάλα μπροστά στο Τζακάλι, εκείνος στο Λαγοπόδη. Πολύ ωραία στο Μουμούρι, δεν θα έρθει το καλάθι. Αμυντικό rebound ο Σιώκης. Ο Πέτρου είναι μπροστά από το κέντρο για τους Drafts, παίρνει φάουλ, θα πάει για βολές. Thank you.
Έξω είναι οι βολές, το rebound πηγαίνει στο Ζούλη. Στα απέναντι πλευρά, όμορφη κίνηση, δε σκοράρει ο Μουμούρη στο rebound. Βγαίνει προς τα έξω, ακόμα 2 και 22 για να τελειώσει ο αγώνας και ο Λαγοπόλης έχει την μπάλα. Στη ρακέτα μου Μούρη στον Ταραχρήστο, φασικοφή, παίρνει φάουλ βολές για τους Έρμπολ. Πολύ εύστοχη 43-26. Ο Ζαχαρόπουλος βλέπει μπάλα στα απέναντι πλευρά. Ο Πέτρου θα την ξαναπάρει στη ρακέτα. Ψάχνει το Σιόχι. Ο Σακαγιάννης σηκώνεται και σκοράρει. Ζούλης. Ζαχαρόπουλος. Χάθηκε η μπάλα για τους Σέρμπολ. Έχουμε βήματα τώρα από τον Κατσινίκο. Χάνεται και για τους Δράφτς η μπάλα. Ο Ζούλης κατεβάζει, βλέπει το λαγοπόδι. Εκείνος του άρχισε baseline τον Τζάκαλη. Σηκώνεται από μέσα απόσταση καλάθι. 45-29. Σακαγιάννης σηκώθηκε πάλι για 3, το rebound στο Ζούλη, στο Ζούλη το rebound, 1 και 20 για το τέλος, βλέπει πάρα πολύ ωραία τον Τζάκαλη μπροστά. Εκείνος θα σηκωθεί, δεν θα σκοράρει, rebound ο ίδιος, όχι rebound θα το πάρει ο Ζαχαρόπουλος. Θα πατήσει για 3, όχι rebound ο Ζούλης. Ο Μούρης ψάχνει την διείσδυση, παίρνει φάουλ. Ένα τελευταίο λεπτό στον αγώνα, ο Βελαόρας έχει την μπάλα στα χέρια του. Σακαγιάννης απέναντι βλέπει τον Ζαχαρόπουλο, εκείνο στη γωνία πάσα, ο Πέτρου θα μπει στη ρακέτα, κόβεται από τον Ζούλη που θα μαζέψει την μπάλα, θέλει να βγάλει μπροστά του Σέρμπολ, θα πάρει φάουλ στα 41 δευτερόλεπτα, 46-29. Πληρωμένα τα ομαδικά, οπότε θα πάμε για βολές του Ζούλη. Μια βολή έφτασε 47-29, να δούμε πως θα κλείσει ο αγώνας. Ο Ζαχαρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Σακαγιάννη. Εκείνος απέναντι στον Πέτρου, πετάγεται ο Ζούλης για να κλέψει, καταφέρει να κλέψει, πιέζει στον εμβριασμό, φτάνει στο drive, όμορφη προσπάθεια, 49-29. Ο Καούνης έχει την πάρα τελευταία 20 δεύτερα, βλέπει το Βελαόρα, 49-31, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Και ο Μουμούρης έχει την πάρα στα χέρια του. Αυτό είναι το μάζε, θα κάνουν επίθεση η Airball. 49-31. Καλή συνέχεια.